Και μαζί με τις γιορτές έχουμε να σας ανακοινώσουμε και ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός που έχει γίνει στο νοσοκομείο μας, που αφορά την αναγνώριση του Γενικού Νοσοκομείου Χίους Κυλίτσου ως κατάλληλου κέντρου για την εμφύτευση των βηματοδοτών. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοπόρο για το νοσοκομείο μας. Έχει καλλιεργηθεί η ιδέα πάρα πολύ καιρό από τον επιστημονικά υπεύθυνο του τμήματος ηλεκτροφυσιολογικής του αιμοδυναμικού, κύριο Καρτάλη Αθανάσιο. Έγιναν όλες οι ζυμώσεις και υπήρξαν σήμερα οι προϋποθέσεις για να είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας το ανακοινώνουμε. Αυτό καταλαβαίνετε, πήρε ένα χρονικό διάστημα για να εξειδικευτούν οι γιατροί που με πολύ μεγάλη χαρά σας τους παρουσιάζουμε σήμερα, δύο εξαίρετους επιστήμονες οι οποίοι έχουν συμβάλει και στην πανδημία τα μέγιστα, τον Σταμάτη τον Σκευοφύλακα, ο οποίος είναι ιατρός στη ΜΕΘ, και τον κύριο Σταμάτη Βουγαζιανό, ο οποίος είναι στην καρδιολογική μονάδα. Μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, αν θέλετε, πέρα από την συγκεκριμένη ιδιότητά τους, πλέον ως εμφυτευτές. Και την κυρία Δημοπούλου Μαρία, είναι η προϊσταμένη του αιμοδυναμικού, νοσηλεύτρια πανεπιστημιακού επίπεδου, η οποία και αυτή έχει πάει και έχει εξειδικευτεί για να συνδράμει και αυτή με τη σειρά της στη βοήθεια της τοποθέτησης αυτών. Επιπλέον να πούμε ότι για όλο αυτό να ευχαριστήσουμε την ΔΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας που έχει σταθεί δίπλα μας, και θα ήταν παράληψη σημαντική να μην ευχαριστήσουμε τον κύριο Χαρίτο, καρδιοχειρουργό και Χιώτη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και τον εκπαιδευτή της ομάδας, τον κύριο Σιδέρη Σκεύο, που είχαμε την τιμή να τους φιλοξενήσουμε εδώ το Σάββατο κατά τη διάρκεια της έναρξης των εργασιών της τοποθέτησης και αντικατάστασης των βηματοδοτών. Να δώσουμε στο λόγο όμως και στον επιστημονικά υπεύθυνο του αιμοδυναμικού, τον κύριο Καρτάλη. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ήδη έχουν τοποθετηθεί 4 πρώτοι βηματοδότες το Σάββατο. Ο λόγος που έγινε αυτή την ημέρα ήταν γιατί απλούστατα εκείνη την ημέρα μπορούσαν να είναι για ασφάλεια εδώ οι δύο γιατροί που ανέφερε η διοικήτρια. Δηλαδή ο κύριος Σιδερής έχει πάρα πολύ δουλειά στην Αθήνα και είχε προσδιορίσει εκείνη την ημέρα ως κατάλληλη να μπορεί να παρίσταται για λόγους ασφάλειας και εκείνος εδώ στις πρώτες εμφυτεύσεις. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι κάτι που έλειπε από το νησί, το είχαμε στο μυαλό μας πολύ καιρό και χάρη στους δύο συναδέλφους που είναι οι πρωταγωνιστές και νομίζω αυτοί πρέπει να μιλήσουν, υλοποιήθηκε κάτι που το είχαμε σχεδιάσει και το είχαμε πολύ καιρό προσπαθήσει και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό. Οι προϊσταμένοι από το 2007 είμαστε μαζί στο αιμοδυναμικό και εκείνη έχει επομιστεί πάρα πολύ έργο γραφειοκρατικό και έχει συμβάλει και εκείνη, και πέραν αυτού είναι εκείνη η οποία δέχτηκε μαζί με μία ακόμα νοσηλεύτρια, την κυρία Παφίτη, γιατί για να μας δοθεί άδεια θέλαμε 2 γιατρούς εξειδικευμένους εμφυτευτές και 2 νοσηλεύτριες εξειδικευμένες στις τοποθετήσεις βηματοδοτών. Τι να πω εγώ, είμαστε σε μια ευχάριστη θέση να μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία μας. Για μας είναι μεγάλη χαρά και για όλη την ομάδα είναι μεγάλη χαρά να μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και να σταματήσουμε αυτή την μετανάστευση, ας πούμε, στην Αθήνα για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και την διοίκηση και τον κύριο Καρτάλη προσωπικά για τη μεγάλη στήριξη που μου έχουν δώσει, γιατί όπως γνωρίζουν και εκείνοι, η εκπαίδευση μου έγινε ενώ ήμουν ταυτόχρονα και εδώ στο νοσοκομείο, στη μονάδα παιδικής θεραπείας ως καρδιολόγος. Με στήριξαν πάρα πολύ και οφείλω σε εκείνους ότι μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα να εξειδικευτώ σε αυτό το τομέα. Και εννοείται και τον κύριο Σιδερή που και εκείνος με εκπαίδευσε. Και χαίρομαι πολύ που έχω τον συνάδελφο, τον κύριο Σταμάτη Βουγαζιανό,
και συνονόματα, που είμαστε και μαζί ως ειδικευόμενοι, είμαστε και φίλοι και συνεργαζόμαστε άψογα. Καταρχήν και εγώ με ευχαριστίες και στη διοίκηση και στον κύριο Καρτάλη, γιατί πέραν όλων των άλλων μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι που μας αρέσει στον τόπο που θέλουμε να μείνουμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα η χαρά μας είναι μεγάλη που θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε σε κάτι παραπάνω από το νησί. Από εκεί πέρα σίγουρα θα ευχαριστήσω κάποιον βέβαιος και εδώ τον ηλεκτροσιολόγο που με εκπαίδευσε τον κύριο Παρασκευάδη, τον Στέλιο, που στα πλαίσια του ΕΣΥ δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιον ο οποίος θα σε βοηθήσει τόσο πολύ στον τομέα που σε ενδιαφέρει. Εδώ στις συναδέλφους οι οποίες θα είναι δίπλα μας σε όλο αυτό. Και τι να πω, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα είναι για το καλό των ασθενών του νησιού. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Καρτάλη και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει. Να πω καλή επιτυχία στα παιδιά από εδώ και μπρος και να συγχαρώ και την νοσηλευτική μου ομάδα, η οποία θεωρώ ότι το Σάββατο επέδειξε επαγγελματισμό και αρτιότητα στην όλη προσπάθεια. Μπράβο. Αυτή η μετανάστευση να μην υπάρχει. Τι αριθμούς έχουμε ανθρώπων που μπορεί να χρειάζονται χρηματοδότη και ποιος είναι ο στόχος του εργαστηρίου? Είναι αρκετά συχνό που χρειάζεται κάποιος τέτοιο είδους εμφύτευσης και πέρα από την πρώτη εμφύτευση υπάρχει και αντικατάσταση, γιατί μετά από κάποια χρόνια λύγει η μπαταρία και χρειάζεται και αντικατάσταση. Και... ο χρόνος πέρας εξαρτάται από το αν μιλάμε για αντικατάσταση ή εμφύτευση. Ας πούμε μια αντικατάσταση που μπορεί να διαρκέσει περίπου μισή ώρα του πραγματικής διαδικασίας και η εμφύτευση μπορεί να κρατήσει μία ώρα, μία μισή ώρα. Συνήθως κάπου εκεί είναι το χρονικό πλαίσιο. Ο ασθενής νομίζω ότι δεν ταλαιπωρείται ιδιαίτερα, δεν θα πονέσει ιδιαίτερα, είναι ξύπνιος, δηλαδή αντιλαμβάνεται το τι γίνεται. Και η νοσηλεία, εφόσον να πηγαίνω καλά, μιλάμε για μία μέρα νοσηλεία. Ένα βράδυ, ας το πούμε έτσι. Ακούσατε, όταν γίνει η εμφύτευση του χρηματοδότη, είμαστε υποχρεωμένοι να τους παρακολουθούμε σε τακτικά διαστήματα. Στην αρχή, στον πρώτο μήνα, για να δούμε πώς είναι οι αντιστάσεις των δύο καλωδίων που έχουν εμφυτευτεί και είναι οι αισθητήρες μέσα στην καρδιά. Και μετά στο εξάμηνο ή κάθε χρόνο, ανάλογα με το τι ενδείξεις μας δίνει ο προγραμματιστής. Συνήθως σε 10 χρόνια χρειάζεται αλλαγή η γεννήτρια του χρηματοδότη. Όταν δεν με μπαταρία, ο κόσμος δεν το κατανοεί εύκολα, ακόμα και οι γιατροί δεν το κατανοούν εύκολα. Όταν δεν μπαταρία, στην ουσία μιλάμε για καινούριο χρηματοδότη. Δηλαδή αλλάζει όλη η συσκευή. Και αυτό είναι, όπως είπε σωστά και πριν ο κύριος Κεοφύλακας, και ένα κομμάτι που έπρεπε να φεύγουν στην Αθήνα. Γι' αυτό τώρα θα γίνεται εδώ η αντικατάσταση της γεννήτριας. Εάν αθροίσουμε λοιπόν τις αντικαταστάσεις και τις νέες εμφυτεύσεις, οι νέες εμφυτεύσεις είναι σε ανθρώπους οι οποίοι θα λιποθυμήσουν, θα έχουν συμπτώματα βραδικαρδίας, δηλαδή χαμηλούς παλμούς, και συνήθως αυτούς ή θα το καταγράψουμε στο καρδιογράφημα ή θα δούμε σε ένα holder, αν έχετε ακούσει, πολλοί άνθρωποι φοράνε holder. Εκεί μπορούμε να δούμε ότι κάνει σταματήματα καρδιαπαύσεις. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που πρέπει να τοποθετηθεί από την αρχή ένας καινούριος βηματοδότης. Αυτοί λοιπόν υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στους 100 το χρόνο και επειδή δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο στην περιοχή που να το κάνει αυτό, ήδη η Μυτιλήνη μας έχει συζητήσει και μας έχει ζητήσει να δεχόμαστε δικά της περιστατικά για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Και επειδή και η Σάμος έτσι και αλλιώς τον εξυπηρετούμε μέχρι τώρα στο αιμοδυναμικό με τις στεφανιογραφίες, σίγουρα θα έχουμε και από εκεί μια ροή ασθενών και τα νούμερα μπορεί να μην είναι αυτοί που υπολογίζουμε, να είναι λίγο μεγαλύτερα από το 100 που εμείς αρχικά υπολογίζουμε κάθε χρόνο.